Αυτά είπε ο Στέλιος Χαρδεμπάκης στη συνέντευξή του. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, πας να συζητήσει ένα reality. Λες πόσα παίρνουν οι άλλοι για να ζητήσω περισσότερο. Δηλαδή, πώς ξέρει ότι δεν ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος. Αφού λέει, μα λέει, δεν ήμουν, λέει. Κάλυψε τις ανάγκες σου μέχρι τον Ιούνιο. Έτσι. Είπε και ένα μήνα να έμενε. Θα ήταν πολύ καλά τα χρήματα. Άρα σε δεύτερο χρόνο έμαθε τι συμφώνησαν οι υπόλοιποι. Έχει επίσης, λέω εγώ ότι ο Α μου δίνει 100.000 ευρώ το μήνα. Το πιστεύει κανείς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εκεί σε μια κατευθείαν συζήτηση. Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει και να πει: εγώ είμαι η πιο μεγάλη στάρ ή η πιο ακριβοπληρωμένη. Γιατί οι μαχητές έχουν ένα στάνταρ ποσό που αμείβονται την εβδομάδα. Ναι. Υπάρχουν αποκλείσει τα ποσά τουλάχιστον 1-2 χιλιάρικα. Εντάξει, άλλο είναι καλύτερο δίλερ. Άλλα τα παίρνει ο Μπό, άλλα παίρνει ο Κούτο. Μάλλον είναι καλύτερο δίλερ, παιδιά. Εγώ πιστεύω ο Σπαλιάρα και ο Κούτο παίρνουν τα περισσότερα. Και επειδή ήταν να το αναγνωρίσει. Και τελευταία στιγμή ο Στέλιος που μπορεί να κάνει και άλλη διαπραγμάτευση. Διαβάσαμε μάλιστα ότι ο Κούτο, γιατί το γράψαν τα site και το αναφέρω, ότι έπαιρνε 4.000 την εβδομάδα που πάει να πει 4x5. Μια και είδε στο Κούτο και το Στέλιο την Παρασκευή το βράδυ. Έμεινε 2 μήνε. Χαρούλη. Χαρούλη, μια και είδε τον Λάμπρο Χούτο την Παρασκευή το βράδυ, έχει γίνει μια ολόκληρη ιστορία στο διαδίκτυο και δικαίως, γιατί δεν είναι ωραίο να σε κρεμάει ένα καλεσμένο την τελευταία στιγμή. Που δεν πήγαν στη μελέτη. Που δεν πήγε ο Χούτο στην Ελεονόρα και μάλιστα είπε και ένα ψέμα ότι θα ήταν στην Ιταλία και εκείνη τον κάλυψε. Τι είχε γίνει ακριβώς. Είπε αυτό γιατί εγώ την είδα την εκπομπή τη Ελεονόρα. Είπε η Ελεονόρα ότι μα το ζήτησε με πολύ ευγενικό τρόπο για να είναι κοντά στα παιδιά του και στην οικογένειά του και να έρθει την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Και ότι εμεί ευγενικά το πατήσαμε. Απλά η Ελεονόρα είδε ότι ο Λάμπρο με το Στέλιο είχαν βγει για ένα καφέ την Παρασκευή το απόγευμα. Σε ένα παραλιακό μαγαζί. Mm. Η Ελεονόρα ένιωσε ότι έχει υποθεί κάποιο ψέμα γιατί ο Λάμπρος ανέφερε ότι θα πάει στην Ιταλία να δει. Ναι, αλλά δικαίως το ένιωσε. Άμα σου λένε ότι θα είσαι στην Ιταλία και σε δώσει και νέα βγήκε και τα έχωσε και στο Στέλιο που καλύπτει κατά κάνει όμως εντύπωση κάτι. Πώς γίνεται να λέει στην Ελεονόρα ότι θα είμαι στην Ιταλία και να πηγαίνει για καφέ και να κάνει selfie. Και παιδιά, δεν γιώνει την Ελεονόρα, γιώνει την παραγωγή και ένα κανάλι. Γιατί υπάρχουν συμβούλια αυτά. Και πάλι όμως. Θα μου πει εσύ είμαι άρρωστη και δεν θα έρθω στην εκπομπή. Θα πα στη Μύκονο την άλλη μέρα. Θέλω να πω ότι πήγε για καφέ και έκανε έτσι selfie. Μπορεί να τα μείνει σαν έτοιμο. Το παιδί να ήταν εδώ πέρα δύο μήνες. Και η Ειρήνη, και η Ειρήνη που επέστρεψε, δεν πήγε αμέσως. Ζήτησε κάποιες μέρες να ησυχάσει και να ηρεμήσει. Για να δει τι γίνεται, ίσως και στα social media να το αποδεχθεί. Μαράκι, εσύ έχεις προλάβει να μιλήσει με το Στέλιο αφού βγήκε? Κοίταξε, δεν έχω μιλήσει στο τηλέφωνο. Έχουμε μιλήσει με μηνύματα πριν έρθει εδώ. Τον έχω αφήσει να πάρει το χρόνο του, η αλήθεια είναι. Γιατί παιδιά. Εντάξει, με αυτά που έχω ακούσει και εγώ, γιατί δεν έχω προλάβει να μιλήσω μαζί του, οι συνθήκες εκεί δεν είναι, δηλαδή, και αυτό που βλέπουμε είναι η πιο ελαφριά μορφή. Οπότε πρέπει να κάνουμε λες και πραγματικά κάποιο τον πήρε και τον ανάγκαζε τον καθένα από του ανθρώπου να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Όταν πηγαίνει εκεί, τα έχει αλλιώ στο μυαλό σου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ναι, στο survivor πα. Δεν πα στην κατασκήνωση. Ξέρει όμω τι θα αντιμετωπίσει. Άλλο αυτό που πιστεύει και άλλο αυτό που αντιμετωπίσει. Και στο θέμα του reality τώρα, ποιο πίστευε ή φανταζόταν ότι θα έχει τέτοια απήχηση στον κόσμο? Δεν το πιστεύαμε εμεί που είμαστε οι άνθρωποι τη τηλεόραση. Θα το πίστευαν εκείνοι που μπήκαν μέσα στη διαδικασία. Αλλά το survivor ήταν ένα serial που είχα το ρόλο του κακού. Ποιος έδωσε στο Στέλιο Χαρδεμπάκη το ρόλο του κακού? Α, αισθάνεται ο Στέλιος ότι τον εγκλώβησε η ομάδα. Εγώ το πιστεύω, το έχουμε συζητήσει, ότι ο Στέλιος υπήρξε θέμα μοντάζ. Ειδικά σε εκείνο το θέμα με τον Αγγελόπουλο, που μιλάνε. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Αγγελόπουλος και μετά βλέπουμε μια εισαγωγικά επίδεση του Στέλιου. Και σε άλλο σημείο μου είπε, στο σημείο με το μαγιό, ότι ενώ σατήρησε όλου του παίκτε και του συμμετέχοντε, βγήκε μόνο το η σάτυρα στην Ειρήνη που ήταν και πιο ευαίσθητη. Εγώ που έχει πέσει θύμα από το είδα το Στέλιο που ήρθε την Παρασκευή, όταν ήρθε με την Όλγα, γιατί περιμένανε και το Λάμπρο το Κούτο να έρθει, ήρθε γύρω στη μία ο Στέλιος. Το πλησίασα. Τον είχε κατηγορήσει. Εγώ τον είχα κατηγορήσει. Τον πλησίασε σε τι απόσταση. Θα σου πω. Μαρία, εδώ πέρα βλέπουμε και όλοι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό πρέπει να κρίνουμε. Ναι, άκου να δεις. Απλά λέω χάρη, επειδή είχα δει τα σχολιά του. Του λέω, γιατί ανέβασα κάποιες φωτογραφίες και με είπανε κολοτούμπα και εσύ που τον έβριζε και έκανε. Εγώ πλησίασα το Στέλιο επειδή ήταν καλεσμένο στο μαγαζί. Κάθε κοντά του έφτασε. Δεν χάρη τώρα. Εδώ τον έχουν όλοι. Σε ένα παιχνίδι που έχει 80% και έπαιρνε άλλη τόση δημοσιότητα από ό,τι είχε, ναι. Μετά θα μπορεί να έρθει ή καβαλημένη ή επηρεασμένη να θες ψυχολόγο. Άρα μην ισοπεδώνουμε αυτά τα παιδιά που βγήκαν και έχουν αυτή τη δημοσιότητα και τώρα. Δίνει άλλη προέκταση από αυτή που κάνουμε που συζητάμε εδώ πέρα πάνω. Εγώ, άλλο λες, άλλο. Εγώ τον είδα πολύ συμμαζεμένο. Δεν ήθελε να μιλήσει καθόλου για το θέμα του survivor γιατί προσπάθησα να του κάνω κάποιε ερωτήσει. Ήταν στεναχωρημένο λόγω τη δημοσιότητα που έχει πάρει. Ήταν πιο πολύ απογοητευμένο.
το μόνο που τον νοιάζει είναι το παιδί του και από ό,τι κατάλαβα, γιατί το ρώτησα, θα βγει σε εκπομπές και αυτά. Δεν νομίζω ότι θα βγει να δώσει καμία συνέντευξη. Τον έχουν καλέσει οι πάντες. Και καλά, νομίζω ότι πάλι ο survivor για το χανταμπάκι έχει κλείσει εντελώς. Και καλά κάνει και έχει κλείσει. Πήγε το παιχνίδι, ήταν τέλειο. Αναγκαστικά θα πάει στη μελέτη, φαντάζομαι βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαστικό να πάει κάποιος αν δεν θέλει. Δεν μπορεί. Σε κάποια εκπομπή του σταθμού νομίζω ότι πρέπει αναγκαστικά να πάει. Τώρα είναι η μελέτη, είναι περίεργο. Αν δεν έχει πληρωθεί τα χρήματα που έχει συμφωνήσει, καλό είναι να πα και να είσαι συνεπή στι υποχρεώσει και δεν μπορεί και το κανάλι να σου πει ότι κοίτα. Και εγώ σου είχα πει ότι θα σου δώσω αυτά τα χρήματα, αλλά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σου. Δηλαδή, δυστυχώς, δεν κάνουμε και αυτό που θέλουμε. Δεν ξέρουμε. Καλά, εντάξει. Καλά, πίστεψε μου, όταν υπογράφεις με ένα κανάλι, το κανάλι είναι καλυμμένο στα 200 και εσύ στο μισό. Άσε τώρα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι να πάει κάτι. Μέλλον, δεν έχω υπογράψει για να πω και.